Και εδώ πέρα είναι που κάνει ο κόσμος το μεγαλύτερο λάθος. Παίρνει 3 γραμμάρια τη μέρα ή 5 γραμμάρια τη μέρα. Όχι. Όλες οι τελευταίες έρευνες, και δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει γι' αυτό, όλες οι τελευταίες έρευνες χρησιμοποιούν. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την κρεατίνη, το πιο ερευνημένο αθλητικό συμπλήρωμα διατροφής που υπάρχει στον κόσμο. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις τι είναι η κρεατίνη, πότε να παίρνεις κρεατίνη, σε τι δόσεις να παίρνεις κρεατίνη, τι μορφή κρεατίνης να χρησιμοποιείς συμπληρώματος. Θα μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα, τα κύρια της κρεατίνης, αλλά και για τα μειονεκτήματα, ίσως τις παρενέργειες και ίσως κάποιους μύθους που υπάρχουν και ακούγονται από μερικούς στη διάρκεια του χρόνου. Και με όλες αυτές τις πληροφορίες θα μπορείς πλέον να πάρεις μια ενημερωμένη απόφαση για το αν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσεις την κρεατίνη ως συμπλήρωμα διατροφής. Αν είναι καλή ιδέα για τη ζωή σου, για τις αθλητικές σου δραστηριότητες, για το άθλημά σου, για την προπόνηση με αντιστάσεις, τα βάρη, την καλλιστενική ή γενικότερα για την αύξηση της μυϊκής μάζας και της υπερτροφίας. Καταρχάς, τι είναι η κρεατίνη. Η κρεατίνη παράγεται καθημερινά στο σώμα ολωνών μας μέσω τριών αμινοξέων. Της αργινίνης, της γλυκίνης και της μυθιονίνης. Αυτό γίνεται στο σηκώτη μας. Οπότε είναι ένα φυσικό συστατικό, ένα φυσικό προϊόν του σώματός μας και δεν είναι κάτι αφύσικο ή κάτι τρομακτικό που θα σε σκοτώσει ή αναβολικό. Όχι. Είναι ένα πεπτίδιο το οποίο παράγεται φυσικά στο σώμα όλων μας. Αφού παραχθεί τώρα, αποθηκεύεται κυρίως στους μυς μας. Και εκεί πέρα βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας για να κάνουμε εμείς όλες αυτές τις καθημερινές κινήσεις που θέλουμε, είτε τις αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό γίνεται επειδή επιτρέπει τις μυϊκές συστολές. Και μπορούμε μετά εμείς να πάμε να κάνουμε τις έλξεις μας, να κάνουμε τις κάμψεις μας, να κάνουμε τα handstand push-ups ή τις άρσεις θανάτου ή τα καθίσματα. Γενικότερα ασκήσεις υψηλής έντασης. Αυτό είναι γιατί υπάρχει κάτι μέσα μας, μέσα στους μυς μας που λέγεται ATP. Είναι το ενεργειακό νόμισμα. Και η κρεατίνη βοηθάει άμεσα στην παραγωγή αυτού του ενεργειακού νομίσματος που μας δίνει δύναμη. Και αυτό κάνει και το σώμα μας και με αυτά που καταναλώνουμε. Δεν χρησιμοποιεί μόνο λιπαρά, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Όταν απλοποιούνται αυτά μέσα στον οργανισμό μας, μετατρέπονται σε ATP ακριβώς για να χρησιμοποιηθούν ως ενέργεια από τους μυς μας και να επιτρέψουν την κίνηση και διάφορες λειτουργίες του σώματός μας. Στο παράδειγμα της γυμναστικής τώρα, αν ας πούμε έχουμε κάποιον ο οποίος κάνει βυθίσεις, κάνει 50 κιλά βυθίσεις για 5 επαναλήψεις, πώς θα βοηθούσε η κρεατίνη πρακτικά? Η κρεατίνη είτε θα του έδινε 1-2 επαναλήψεις, θα του επέτρεπε να κάνει 50 κιλά για 6 επαναλήψεις, με νορμάλ διάλειμμα, φυσικά με καλό διάλειμμα. 2-3 λεπτά και είτε θα τον επέτρεπε να κάνει ένα ακόμα σετ χωρίς να μειωθεί πάρα πολύ η απόδοσή του. Ενώ μπορεί να έκανε το πρώτο του σετ στα 50 κιλά για 5 επαναλήψεις και να έμπαινε το δεύτερο να μην μπορούσε να κάνει 50x5. Άμα χρησιμοποιεί την κρεατίνη ως συμπλήρωμα διατροφής, θα έχει την ικανότητα να αναρρώσει επαρκώς και να παραχθεί το ATP στους μυς του για να μπορέσει να κάνει ας πούμε και το δεύτερο σετ για 50 κιλά για 5 επαναλήψεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, εφόσον μας επιτρέπει να κάνουμε 1-2 παραπάνω επαναλήψεις ή 1-2 παραπάνω ποιοτικά σετ ή 1,25-2,5 παραπάνω κιλά, αυτό σημαίνει πως παράγουμε περισσότερο έργο στη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό το περισσότερο έργο, μεγαλύτερος όγκος προπόνησης, είναι αυτό που θα οδηγήσει σε περισσότερη πρόοδο. Και ως εκ τούτου, η περισσότερη πρόοδος είναι αυτό που θέλουμε, που είναι η αύξηση μυϊκής μάζας, η αύξηση υπερτροφίας και ενδυνάμωση στη διάρκεια του χρόνου. Οπότε η κρεατίνη καταλαβαίνουμε απευθείας πως είναι ένα βασικό συμπλήρωμα με εργογενείς δράσεις που βοηθάει full στην παραγωγή περισσότερου έργου. Και αυτό θα παρατηρήσετε πως είναι το κύριο πλεονέκτημα της κρεατίνης. Οι έντονες προσπάθειες μικρής διάρκειας 5-10 δευτερολέπτων και η παραγωγή ενέργειας ακριβώς αυτές τις προσπάθειες που μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά στη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, η κρεατίνη έχει πολλά ακόμα πλεονεκτήματα για τα οποία δεν μιλάει ο κόσμος συχνά. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτά τα πλεονεκτήματα, καλό θα ήταν να λύσουμε πρώτα κάποιους από τους μύθους τους οποίους ακούμε συχνά για την κρεατίνη και δεν ισχύουν. Νούμερο ένα μύθος είναι η απώλεια μαλλιών, κεφαλάκρα. Πολλοί λένε, ακούγεται, πως αν χρησιμοποιείς την κρεατίνη ως συμπλήρωμα διατροφής, τότε θα πέσουν τα μαλλιά σου, θα αποκτήσεις φαλάκρα, δεν ξέρω και εγώ τι, και λένε τα δικά τους. Όχι, αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αποδεδειγμένο από τις έρευνες και δεν υπάρχει αυτό το συμπέρασμα από πουθενά, δεν ξέρω, το έχουν βγάλει το μυαλό τους. Υπάρχει μόνο μία έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα της κρεατίνης, όπου είχε γίνει σε κάποιους παίκτες rugby και είχε φανεί πως η κρεατίνη ως συμπλήρωμα διατροφής αύξανε μια ορμόνη η οποία λέγεται DHT. Αυτή η ορμόνη όταν είναι πολύ υψηλή φαίνεται πως προωθεί την απώλεια μαλλιών και τη φαλάκρα. Αλλά στη συγκεκριμένη έρευνα αυτή η ορμόνη ήταν αυξημένη αλλά εντός φυσιολογικών επιπέδων. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και δεν μπορούμε να βγάλουμε μόνο από μια έρευνα η οποία έγινε μια φορά σε όλες τις άπειρες έρευνες που έχουν γίνει την κρεατίνη το συμπέρασμα πως η κρεατίνη προωθεί την απώλεια μαλλιών, γιατί όχι, δεν την προωθεί. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα μόνο από μια έρευνα. Οπότε αυτό είναι κάτι να γνωρίζετε. Δεν προωθεί η κρεατίνη τη φαλάκρα. Γιατί ακούγεται συχνά. Ο νούμερο 2 μύθος τώρα έχει να κάνει με την
κατά κράτηση υγρών της κρεατίνης. Πολλοί νομίζουν πως αν χρησιμοποιήσουν την κρεατίνη ως συμπλήρωμα θα θολώσουν, θα έχουν φουσκώματα ή θα βάλουν λίπος, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Η κρεατίνη από μόνη της ούτε σου βάζει λίπος, ούτε σε θολώνει, ούτε τίποτα από αυτά. Δεν έχει θερμίδες να σε παχύνει, μόνο το πλεόνασμα θερμίδων σε παχύνει. Η κρεατίνη προωθεί την κατακράτηση υγρών, αλλά είναι μια κατακράτηση υγρών που θέλουμε. Είναι εντός των μειών, ενδομυϊκή. Δεν είναι αυτό που φαίνεται άσχημα στο πρόσωπο, το φούσκωμα ή στο στομάχι, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, δεν είναι αυτή η άσχημη κατακράτηση υγρών. Είναι καλή κατακράτηση υγρών, ενδομυϊκή, που βοηθάει στην αύξηση μυϊκής μάζας. Είναι κάτι που θέλουμε, είναι κάτι καλό και στην ενδυνάμωση. Γιατί τραβάει περισσότερα θρεπτικά συστατικά μέσα στους μυς, το περισσότερο νερό μέσα στους μυς. Οπότε είναι ένας μύθος και αυτό ότι προωθεί η κρεατίνη την κατακράτηση υγρών. Όχι, προωθεί την ενδομυϊκή κατακράτηση υγρών, κάτι που θέλουμε και κάτι που είναι θετικό. Οπότε αυτό είναι κάτι να έχετε στο νου σας επίσης. Οπότε ακούτε κάποιον που λέει: α, μη πάρεις κρεατίνη, θα αυξηθεί η κατακράτηση σου υγρών. Όχι. Είναι κάτι που θες αυτό. Νούμερο 3 μύθος τώρα που ακούγεται συχνά είναι πως αν πάρεις κρεατίνη θα επιβαρθεί το σηκώτη σου, είτε τα νεφρά σου, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτό το θέμα είναι πως ναι, η κρεατίνη θα αυξήσει την νεφρική σου λειτουργία, αλλά δεν επιβαρύνει τα νεφρά σε υγιείς άτομα. Η κρεατίνη αυξάνει μια ουσία που λέγεται κρεατινίνη στο αίμα μας. Και άμα κάνει κάποιους αιματολογικές εξετάσεις, μπορεί να το δει υψηλό αυτό το νούμερο και να τρομάξει. Δεν χρειάζεται να τρομάξεις. Αν ο γιατρός σου γνωρίζει πως ασκείσαι, αθλείσαι ή χρησιμοποιείς συμπληρώματα διατροφής, θα μπορεί ξεκάθαρα να σου πει: α, χρησιμοποιείς συμπληρώματα διατροφής ή αθλείσαι. Λογικό τότε η κρεατινίνη σου να είναι υψηλή στο αίμα σου, γιατί είναι κάτι φυσικό που γίνεται όταν κάποιος ασκείται είτε χρησιμοποιεί κρεατίνη ως συμπληρώματα διατροφής. Σε υγιείς ανθρώπους δεν έχει καμία αρνητική επίδραση αν δεν έχουν θέματα με τα νεφρά τους ήδη. Αν ουσιαστικά η λειτουργία των νεφρών τους είναι normal, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν. Φυσικά, αν έχεις θέμα με τα νεφρά σου, καλό θα είναι να ρωτήσεις τον γιατρό σου για το αν είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσεις κρεατίνη και να μην ακούσεις κάποιον στο YouTube. Αυτό πάντως για υγιείς ανθρώπους, οι έρευνες λένε ακριβώς αυτό, πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το αν θα πάθεις κάτι την κρεατίνη. Όσον αφορά τώρα κάποια από τα άλλα πλεονεκτήματα της κρεατίνης, για τα οποία ο κόσμος δεν μιλάει αρκετά συχνά και είναι αποδεδειγμένα πλήρως από τις έρευνες, είναι πως προωθεί γενικότερα την υγεία με διάφορους τρόπους. Έχει καταρχάς αντιοξειδωτική δράση, επιβραδύνει τη μείωση της οστικής πυκνότητας, μειώνει τη χοληστερόλη και γενικότερα τα τριγλυκερίδια στο αίμα μας, αυξάνει τη μυϊκή μας μάζα και τη δύναμή μας που είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον οργανισμό μας. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει πως έχει μια αντικαταθλιπτική δράση, που είναι επίσης κάτι καλό που ίσως λειτουργεί θετικά στη ζωή μας, και πάρα πολλές έρευνες μιλάνε και για τις θετικές επιδράσεις στην νοητική λειτουργία μας. Μιλάνε για τις θετικές επιδράσεις σε έλλειψη ύπνου, αν κάποιος δεν έχει κοιμηθεί μερικές μέρες αρκετό χρόνο. Η κρεατίνη βοηθάει στο να μην μειωθεί η νοητική του λειτουργία και να μπορεί να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του και κάποια άλλα τέτοια πραγματάκια μικρά. Οπότε βλέπουμε ότι η κρεατίνη έχει πάρα πολλές θετικές επιδράσεις πέρα από την ενδυνάμωση και την αύξηση μυϊκής μάζας, τις οποίες δεν ακούμε συχνά. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι ενημερωμένος για την κρεατίνη, τη φοβάται. Δεν χρειάζεται να τη φοβάστε. Και αυτός είναι ο λόγος που θα πρότεινα σε οποιονδήποτε από εσάς, αν υπάρχει αθλητισμός στη ζωή σας, φυσικά να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα διατροφής, αλλά και να μην υπάρχει. Έχει πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία και βελτιωτικές ιδιότητες ακόμα και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι καλά αποδεδειγμένο από τις έρευνες. Οπότε θα πρότεινα ακόμα και στους γονείς σας να τη χρησιμοποιήσουν, είτε στους γιαγιάδες σας, στους παππούδες σας, για την νοητική τους λειτουργία και για άλλους δείκτες της υγείας τους γενικότερα. Ωστόσο, δεν θα νιώσεις και δεν θα γευτείς ποτέ αυτά τα θετικά της κρεατίνης αν δεν τη χρησιμοποιήσεις ως συμπλήρωμα διατροφής. Γιατί η φυσική παραγωγή του οργανισμού μας είναι αρκετά χαμηλή. Και εκεί πέρα είναι που μπαίνει το συμπλήρωμα διατροφής στο παιχνίδι. Οπότε το νούμερο ένα θέμα που γεννιέται εδώ πέρα. Είναι το τι μορφή κρεατίνης να χρησιμοποιήσουμε. Η πιο ερευνημένη μορφή, η οποία έχει όλα αυτά τα θετικά πλεονεκτήματα για τα οποία μιλήσαμε σε αυτό το βίντεο, είναι η μονοεδρική κρεατίνη. Και τυχαίνει να είναι και η πιο φθηνή, οπότε θα την πρότειναν επιφύλακτα. Όλες οι υπόλοιπες, κρεακαλική, υδροχλωρική, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι απλά marketing. Είναι απλά ένα δημιούργημα των εταιριών συμπληρωμάτων διατροφής για να σου πουλήσουν κάτι σε υπερτιμημένη τιμή και να βγάλουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Το καλύτερο σου bet, το καλύτερο σου στοίχημα είναι η μονοϊδρική κρεατίνη. Αυτή έχει 100% βιοδιαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι 100% από αυτό που παίρνεις απορροφάται από τον οργανισμό σου. Οπότε δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα γεννιέται το θέμα το πώς να την πάρεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πάρεις την κρεατίνη. Μπορείς να την πάρεις ή να διαλύσεις μέσα σε νερό, μέσα σε ένα ποτήρι 250 ml νερό και να ρίξεις τα σκούπ σου και να την πιεις. Είτε μπορείς απλά να βάλεις το σκούπ στο στόμα σου και μετά να βάλεις νερό να το ουσιαστικά αναμίξεις μέσα στο στόμα σου και να το καταπιείς απευθείας. Αυτή είναι η κύρια τρόπη να πάρεις την κρεατίνη, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Μπορείς να την βάλεις και μέσα σε corn flakes, σε γάλα ή σε γιαούρτι, αλλά καλύτερα να την πάρεις ξεχωριστά. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος που
παίρνεις κρεατίνη. Όσον αφορά τώρα τις δόσεις, το άλλο θέμα που γεννιέται, το σώμα μας δεν παράγει από μόνο του αρκετή κρεατίνη για να φτάσουν σε πλήρες σχορισμό οι μυς μας, για να γεμίσουν οι αποθήκες των μυών μας. Παράγει μόνο 1 με 2 γραμμάρια, και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Για να γεμίσουν σε κορεσμό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τις δόσεις. Υπάρχει το φόρτωμα, το οποίο είναι για μια εβδομάδα να παίρνεις 20 γραμμάρια κρεατίνη την ημέρα. Δεν θα σου πρότεινα να παίρνεις 20 γραμμάρια μαζί, γιατί μπορεί να σου προκαλεί ενοχλήσεις στο στομάχι. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να παίρνεις 4 δόσεις των 5 γραμμαρίων την ημέρα για μια εβδομάδα. Ωστόσο, το φόρτωμα το βρίσκω αρκετά κουραστικό και δεν είναι και εύκολο να σκέφτεσαι τόσες φορές την κρεατίνη την ημέρα, κάθε μέρα για μια εβδομάδα. Οπότε, αυτό που προτείνω και κάνω και εγώ με τους ασκούμενούς μου, τα άτομα που προπονώ, είναι να παίρνουμε μικρές δόσεις σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να φτάσουν οι μυς μας σε κορεσμό εντός 2, 3, 4 εβδομάδων. Γιατί ο κορεσμός της κρεατίνης στους μυς μας είναι κάτι που γίνεται στη διάρκεια του χρόνου. Δεν γίνεται άμεσα τη στιγμή που το πάρεις. Και εδώ πέρα είναι που κάνει ο κόσμος το μεγαλύτερο λάθος. Παίρνει 3 γραμμάρια τη μέρα ή 5 γραμμάρια τη μέρα. Όχι. Όλες οι τελευταίες έρευνες, και δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει γι' αυτό, όλες οι τελευταίες έρευνες χρησιμοποιούν μεγαλύτερες δόσεις. Χρησιμοποιούν 0,1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αν είσαι 70 κιλά, τότε η δόση πρέπει να παίρνεις είναι 7 γραμμάρια την ημέρα. Αν είσαι 80 κιλά, 8 γραμμάρια την ημέρα. Αν είσαι 60 κιλά, 6 γραμμάρια την ημέρα. Για να φτάσεις στον μέγιστο κορεσμό η κρεατίνη στους μυς σου. Και όχι το 3 που παίρνουν όλος ο κόσμος ή το 5 γραμμάρια την ημέρα, που είναι το πιο ευρέως γνωστό. Όχι. Όλες οι τελευταίες έρευνες, οι τελευταίες 0,1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους. Οπότε, αν δεν προτιμάς το φόρτωμα που φτάνουν οι μυς σου σε κορεσμό γρηγορότερα, εγώ προτείνω τον δεύτερο τρόπο που είναι η μικρότερη δόση στη διάρκεια του χρόνου. 0,1 γραμμάριο ανά κιλό του σωματικού σου βάρους την ημέρα. Το άλλο θέμα που μπορεί να γεννηθεί και να αναρωτηθεί κάποιος είναι το τι νιώθεις, τι γίνεται όταν παίρνεις την κρεατίνη. Σε πρώτη φάση δεν γίνεται τίποτα. Είχα κάνει ένα βίντεο, έχει φτάσει 35.000, 40.000 views και είχε ένα ωραίο comment από κάτω. Τι γίνεται όταν σταματάς την κρεατίνη? Αυτό που γίνεται και όταν την ξεκινάς, τίποτα. Ήταν πάρα πολύ αστείο όταν το είχα διαβάσει και το είχα σκάσει στα γέλια. Και αυτό θα έλεγα πως ισχύει. Δεν θα νιώσεις καμία διαφορετική αίσθηση, δεν θα νιώσεις τίποτα στις προπονήσεις σου άμεσα, δεν θα νιώσεις απολύτως τίποτα. Μακροπρόθεσμα, στη διάρκεια του χρόνου, θα νιώθεις λίγο πιο δυνατός, θα μπορείς να κάνεις μια-δυο παραπάνω επαναλήψεις από εδώ από εκεί και ίσως να παράγεις μεγαλύτερο έργο. Ένα άλλο θετικό είναι από την κατακράτηση υγρών που ανέφερα στους μύθους. Επειδή θα υπάρχει μεγαλύτερη ενδομυϊκή κατακράτηση υγρών, θα φαίνονται οι μύς σου ένα κλικ μεγαλύτερη. Μπορεί να μην μπορείς να το παρατηρήσεις, αλλά είναι και λίγο αναλόγως στο άτομο. Οπότε μπορεί να φαίνονται, μπορεί να μην φαίνονται. Αλλά σε πρώτη φάση δεν θα νιώσεις καμία διαφορά. Και όταν σταματήσεις, επίσης δεν θα νιώθεις καμία διαφορά. Το σώμα σου μετά ξαναξεκινάει την παραγωγή της 3 με 4 εβδομάδες αφού έχουν μειωθεί από τον κορεσμό οι μύς σου. Ουσιαστικά δεν σταματάει να παράγει το σώμα σου επειδή την παίρνεις εξωτερικά μετά, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν πως αν την παίρνω από το συμπλήρωμα δεν θα σταματήσει το σώμα μου να παράγει. Όχι, δεν σταματάει, δεν είναι αναβολικά, δεν είναι ορμόνες. Αυτό γιατί πολλοί κόσμοι μπερδεύεται με αυτό το κομμάτι. Αυτό. Και το τελευταίο θέμα είναι το πότε να την παίρνεις τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Δεν μιλάνε πολλές έρευνες για αυτό το θέμα γιατί ακριβώς δεν έχει σημασία. Όπως είπα, γίνεται στη διάρκεια του χρόνου ο κορεσμός του μυς μας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς να την πάρω πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση, το πρωί, το βράδυ, πριν το γεύμα μου, στις 5 η ώρα μετά την προπόνηση και πριν το. Όχι. Μια υπόθεση δική μου που δεν έχω διαβάσει πουθενά είναι το να την παίρνεις μετά την προπόνηση και πριν το γεύμα σου. Αυτό γιατί η άσκηση προωθεί την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτό σημαίνει πως ό,τι φάμε μετά την άσκηση θα πάει στους μυς μας. Η ινσουλίνη είναι το κλειδί που ανοίγει τα κύτταρα των μυών μας και μπαίνουν μέσα όλα τα θρεπτικά συστατικά που καταναλώνουμε. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε πως αν την πάρεις μετά την προπόνησή σου, ίσως αποθηκευτεί περισσότερη στους μυς σου. Απλά είναι μια υπόθεση αυτό, δεν είναι αποδεδειγμένο. Απλά σκέφτηκα πως είναι καλύτερα να το μοιραστώ μαζί σας. Και ίσως είναι καλή ιδέα να την πάρετε μαζί και με απλούς υδατάνθρακες. Γιατί ανεβάζουν ακόμα περισσότερο ζάχαρο στο αίμα και μετά πρέπει να παραχθεί ακόμα περισσότερη ινσουλίνη. Αυτά είναι ό,τι χρειάζεται, τα κύρια πράγματα που χρειάζεται να ξέρετε για την κρεατίνη. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να ξέρετε για την κρεατίνη, δεν χρειάζεται να δείτε κανένα άλλο βίντεο. Ελπίζω να μάθετε κάτι από αυτό το βίντεο. Αν πήρατε αξία από αυτό το βίντεο και μάθετε κάτι, κάντε like πραγματικά στο βίντεο, βοηθάει full το κανάλι και είμαι ευγνώμων. Γιατί ρίχνω πάρα πολύ δουλειά και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε like στο αν σας άρεσε, comment να πείτε τη γνώμη σας ή την εμπειρία σας με την κρεατίνη. Εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη και πατήστε το καμπανάκι για να μένετε ενημερωμένοι με όλα τα βίντεο. Και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Συνεχίστε να εμφανίσετε κάθε μέρα στο ότι κάνετε. Τσι αλήξτε λίγο ακόμη online coaching. Και καλή συνέχεια.